Έμαθα ότι έμαθα, το μάθα σήμερα το πρωί για την κατάσταση όλη αυτή. Mm-hmm. Έτσι και έπεσα βέβαια από τα σύννεφα. Γιατί το παιδί είναι μαζί μου περίπου ένα χρόνο, αλλά δεν έδειξε τέτοια στοιχεία. Κοίταξε, τα παιδιά όλα εκεί μέσα είναι υπόδειγμα. Έτσι, είναι υπόδειγμα. Τώρα από εκεί και πέρα, το τι κάνει ο καθένας έξω από το γυμναστήριο, ούτε δεν με αφορά κιόλας. Μέσα στο γυμναστήριο είναι υπόδειγμα, είναι στρατιωτάκια όλοι. Σεβασμός, πειθαρχία, τι να πω, ξέρω εγώ. Πες από τα σύνοφα πρωί-πρωί εγώ. Έσπανε. Έκανε συχνά προπονήσεις. Κοίταξε, είχε σταματήσει εδώ και 1,5 μήνα. Είχε σταματήσει εδώ και 1,5 μήνα. Αλλά γιατί είχε κάποιο τραυματισμό ή πριν τον 1,5 μήνα, δεν γνωρίζω. Απλά σταμάτησε να έρχεται στη σχολή. Ναι, σταμάτησε να έρχεται στη σχολή, αλλά πριν από αυτό ήταν τακτικός. Έκανε σχεδόν κάθε μέρα. Έχετε μιλήσει με άλλους μαθητές σας που μπορεί να έκαναν παρέα μαζί του? Από ό,τι ξέρω, με τα παιδιά δηλαδή, τους παλιούς και καλά μαθητές, δεν είχε καμία συναναστροφή εκτός γυμναστηρίου, εκτός μέσα δηλαδή στο γυμναστήριο, που όλοι γνωρίζονται, όλοι μιλάνε, τώρα από εκεί πέρα έξω δεν γνωρίζω κανέναν ή να έκανε παρέα δηλαδή. Σε αυτά δηλαδή τα αθλήματα, εάν δεν υπάρχει πειθαρχία, σε μία-δύο εβδομάδες έχεις φύγει, δεν το συζητάω. Αλλά ήταν τυπικός, πειθαρχημένος. Γνωρίζω τον αδερφό μου, δεν έχω καμία επαφή με αυτό. Το παιδί είναι πόσο χρονών? Πόσο χρονών είναι? Ναι. 20-20 χρονών. Έχετε καιρό να το δείτε? Έχω αρκετό καιρό, ναι, γιατί δουλεύει ρόδο το παιδί. Πάνω στον πόνο των ανθρώπων αυτών τώρα. Έχει γιατί εμφανίσει ο κόσμος όλος, κοπέλα μου. Έχει γίνει χαμός ήδη ότι έχει ανακατευτεί στην υπόθεση της δολοφονίας. Δεν φταίει το παιδί αυτό. Δεν είναι θύμα. Κάποιος έκανε τη δουλειά και επειδή ήταν φίλοι, έπλεξε αυτός. Αυτά είναι. Και εμείς δεν ξέρουμε τίποτα άλλο. Ήταν φίλος με τον Αλβανό, δηλαδή. Ναι. Τι παιδί είναι? Καλό παιδί είναι, καλό. Νέο παιδί, όπως είναι όλα τα παιδιά.